Γεια σας φίλοι μου. Και αυτή είναι η πρώτη επίσημα καταγεγραμμένη διάσωση της χρονιάς. Με περιστέρι. Τώρα μόλις το έπιασα, όταν επέστρεφα από το χωριό ή θα πέρασα μέσα από το πάρκο και είδα αυτό το περιστέρι να κάθεται και κατάλαβα πως κάτι δεν πάει καλά. Όταν το έπιασα πρώτη φορά σκέφτηκα ότι ίσως είναι άρρωστο γιατί είναι αδύνατο, αλλά επίσης δεν μπορούσε να πετάξει. Και το εν λόγω περιστέρι διαγνώστηκε με κάποιο είδους όγκο στη φτερούγα, να, κάπου εδώ. Θα το πάμε σπίτι για να ελέγξουμε καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει με τη φτερούγα του. Δεν πρόκειται για σπάσιμο, πιθανότατα πρόκειται για κάποιον όγκο. Καλό ήθης. Περισσότερα νέα σε λίγο. Και γεια σας και πάλι. Ναι, η εικόνα είναι λίγο θολή. Είναι σκοτεινάδα έξω και μετά την γρήγορη και βιαστική εισαγωγή επιστρέφουμε για το περιστέρι. Φοράω γαντάκια, όπως βλέπετε. Να και το περιστέρι ακινητοποιημένο με τον κλασικό τρόπο ζελοτέιπ. Όσοι με ακολουθείτε στο Facebook και μπείτε στις φωτογραφίες και στο ιστορικό θα δείτε ότι τα ακινητοποιώ με ζελοτέιπ που τα δένω απλώς και δεν μπορούν να φύγουν και είναι ό,τι πρέπει. Αυτό είναι πολύ βολικό στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί δεν έχει κλωστές απόδειες, οπότε μπορούσα να το δέσω πολύ καλύτερα. Λοιπόν, να απολογηθώ όμως για την εισαγωγή του βίντεο αρχικά, ήταν πολύ βιαστική και είπα πολλά πράγματα και γρήγορα. Ο λόγος είναι ότι ήταν έτοιμο να πιάσει βροχή όπως ήταν σκοτεινά όλα γύρω γύρω και λίγο να καθυστερούσα με το να βγάλω τρίποδο, να το στήσω και όλα αυτά γιατί απλώς κράταγα το κινητό, θα με έπιανε άσχημη μπόρα. Και τα είπα λίγο γρήγορα και λίγο πολύ. Λοιπόν, η πρώτη επίσημη διάσωση λέω στην εισαγωγή. Η αλήθεια είναι πως είναι και δεν είναι για μένα επίσημη. Για μένα επίσημη διάσωση είναι να βγω έξω στο δρόμο με όλα μου τα συνεργεία. Με αυτό το τρίποδο που είχατε δει στο βίντεο. Με το κουτί μεταφοράς περιστεριών όπου θα χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά αύριο. Γιατί θα πάω για διάσωση αύριο και σίγουρα κάτι θα βρω και με την κινηματογράφηση επίσημα. Έτσι λέω εγώ επίσημα διάσωση. Και όπως καταλάβατε, εφόσον λέω η πρώτη κινηματογραφημένη διάσωση, αφήνει σίγουρα υπονοούμενο πως δεν είναι η πρώτη διάσωση της χρονιάς και αυτό εννοείται ότι δεν είναι η πρώτη διάσωση, είτε κινηματογραφημένη είτε όχι. Και την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είδατε, πήρα ένα πολύ ωραίο λευκό περιστέρι, αυτό με τα φτερά πόδια, όπου απλώς περπατούσα επιστρέφοντας από τη βόλτα μου στην πόλη και το βρήκα και το έπιασα. Υπάρχουν πολλές διασώσεις που είναι τυχαίες, χωρίς να είμαι προετοιμασμένος. Τώρα θα πει κανείς, το πιο απλό είναι να περιφέρουμε παντού με ένα κινητό και το τρίποδο και το συνεργείο. Αλλά δεν είναι όλες οι μέρες προσχεδιασμένες για διάσωση. Και εγώ γενικότερα όταν βγαίνω από το σπίτι παίρνω μόνο τα κλειδιά μου. Και όχι το κινητό. Τώρα πιο πολύ θα λέτε πώς γίνεται ένας άνθρωπος να περπατάει χωρίς κινητό, αλλά εγώ το κάνω. Δεν πιστεύω στο περιττό βάρος πάνω μας. Τέλος πάντων, τα είπα βιαστικά στην αρχή. Ναι, μεν είναι η πρώτη κινηματογραφημένη διάσωση της χρονιάς, η αλήθεια είναι. Γιατί η πρώτη διάσωση της χρονιάς νομίζω ήταν το περιστέρι με το τροχείο που δεν κινηματογραφήθηκε στο τοπίο διάσωσης. Γιατί τότε όντως όπως είχα πει, είχα πάει απλώς στο χωράφι και επέστρεφα. Και ήταν στην εξοχή, δεν είχα όντως το κινητό μαζί. Αλλά ούτε σε άλλες διασώσεις. Οπότε ναι, τεχνικώς αυτή είναι η πρώτη διάσωση που κινηματογραφείται από την αρχή μέχρι το τέλος. Λοιπόν, πάμε τώρα στο περιστέρι εδώ. Λοιπόν, όπως είπα και στο βίντεο, ήταν αδύνατο αφού το πιάσα, εφόσον δεν μπορεί να πετάξει. Είπα πρώτα ότι ήταν αδύνατο και μετά ότι δεν μπορούσε να πετάξει. Λάθος, τέλος πάντων. Είναι αδύνατο, αλλά μάλλον όχι από ασθένεια η σκουλίκια. Καλά, σκουλίκια σίγουρα θα έχει. Είναι ένα αδέσποτο περιστέρι που δεν έχει ποτέ έρθει σε επαφή με χορηγία φαρμάκων. Είναι όμως λογικά αδύνατο γιατί πολλά περιστέρια και γενικά πουλιά που πετάνε, αν δεν πετάνε για κάποιο λόγο, οι μυς πτήσεις που βρίσκονται στο στήθος, να εδώ βρίσκονται πολλοί μυς πτήσεις, βασικοί, χάνουν τον όγκο τους εφόσον δεν ασκούνται. Και αυτό το περιστέρι μάλλον εδώ και καιρό δεν πετάει και είναι τυχερό που δεν το βρήκε κάποιο άγριο ζώο ή κάποιος άνθρωπος που είναι διεστραμμένος και το αρέσει να τρώει περιστέρια.
Έκανα εξέταση στον όγκο, όπως βλέπετε έχει μαδηθεί στο εν λόγω σημείο για να μπορεί να γίνει η εγχείρηση. Ο όγκος τελικά πρόκειται για μια πολύ τυπική μόλυνση, ένα είδος μόλυνσης όπου συσσωρεύεται πίον και ευτυχώς στην περίπτωση αυτή δεν έχει στερεοποιηθεί καθόλου πίον, είναι ρευστό μέσα και είναι οριακά στο να σκάσει. Και αυτό πιθανότητα όταν επουλωθεί θα είναι ok το πουλί, θα ξαναπετάξει. Όμως αυτό έχει δημιουργήσει πίεση λογικά στα νεύρα του και στους μυς της πτερούγας και δεν μπορεί να πετάξει, σαν να έχει πάθει αγκύλωση φανταστείτε. Οπότε δεν είναι κάτι σοβαρό λογικά, θα γιατρευτεί αμέσως μετά από λίγο καιρό, θα αρχίσει να ξαναχρησιμοποιεί τη φτερό του. Μπορούσε να ανασηκωθεί από το έδαφος για λίγα εκατοστά, αλλά όχι να κάνει πτήση όταν το κυνήγησα. Που δεν κινηματογραφήθηκε όπως είπα λόγω καιρικών φαινομένων, δεν μπορούσα να κάνω όλη τη διαδικασία. Και ήταν εντελώς τυχαίο. Οπότε, ναι, θα γίνει καλά, όπως βλέπετε, είναι σαν καρούμπαλο. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει συσσωρευτεί πολύ πράγμα εδώ μέσα, που αυτό συνεπάγεται στη συνέχεια με το γεγονός ότι το περιστέρι υποφέρει καιρό από αυτό το πράγμα. Ευτυχώς, όπως είπα, είναι πολύ τυπικού είδος μόλυνση σε ζώο αυτό. Και σε ανθρώπους, αλλά κυρίως σε ζώο, απλώς συσσωρεύεται πίον. Σίγουρα κάπως λέγεται αυτό, είναι πάθηση, αλλά μου διαφεύγει τώρα. Αλλά ευτυχώς είναι πολύ τυπικό και απλό περιστατικό και έχω γιατρέψει πάρα πολλά πτηνά μου από αυτό. Διάσωση περιστεριού με κάτι τέτοιο δεν έχω ξανακάνει. Είναι το πρώτο περιστέρι με αυτό το γεγονός, πάθηση ας το πούμε έτσι. Αλλά ευτυχώς είναι κάτι που διορθώνεται πολύ εύκολα. Είναι πολύ απλή εγχείρηση. Απλώς θα κάνουμε μια μικρή τομή. Θα πιέσουμε το πίον, θα βγει. Θα χορηγηθεί κάποιο αποστηρωτικό. Αυτό που έχω εγώ εδώ πέρα έχω ενόπνευμα. Ναι, πρέπει να έχω και κάτι άλλο κανονικά, αλλά δεν είχα προετοιμασία διάσωση. Οπότε το μόνο που έχω ενόπνευμα, μπορεί να έχω και μπεταντίνα, αυτό θα το κοιτάξουμε. Αλλά αρχικά ας βγάλουμε από μέσα το βρώμικο πίον. Που θα κάνει ίσως και έχει πολύ πίεση, πρέπει να το προσέξουμε, μην κάνει έκρηξη. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την εγχείρηση. Να λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την εγχείρηση. Στο γραφείο δεν έχω κάποιο ειδικό χώρο στο σπίτι για αυτά. Απλώς στρώνω ένα επίστρωμα. Εδώ έχω βάλει μια σακούλα σκουπιδιών που όπως βλέπω τις έχουν κάνει και πιο χρωματιστές, πιο μοδέρνες για κάποιο λόγο. Έχουμε ένα αντικείμενο μυτερό, αποστηρωμένο βέβαια. Ναι, πρέπει να έχω και μια μικρή λαβή νηστεριού γι' αυτό, αλλά όπως είπα δεν περίμενα να βρω κάτι τέτοιο. Όλες οι εγχειρήσεις με τα πόδια, το μόνο που χρειάζονται είναι λαβίδες και ψαλιδάκι. Ψαλίδι έχω εδώ και μια λαβίδα η οποία όμως δεν είναι πολύ καλή, αλλά και τσιμπιδάκι για τα φρύδια είναι μια χαρά και καλύτερη μην πω από τις μεγάλες λαβίδες. Αυτό δεν πρέπει να το βρω ποτέ. Δεν είμαι προετοιμασμένος για περιστέρι δηλαδή που έχει το εν λόγω θέμα. Όμως αυτό το ψαλιδάκι είναι αρκετά μυτερό και όπως είπα το μόνο που χρειάζεται είναι μια μικρή τομή και το ψαλίδι αυτό μπορεί να την κάνει αυτή την τομή εύκολα και ανώδυνα. Τα ζώα σε αυτές τις περιστάσεις που έχουν αυτό το είδος μόλυνση, σε περίπτωση που σκεφτείτε πως δεν είναι κλωστές στα πόδια, που έχω πει ότι το άκρο είναι νεκρωμένο ή σε ακραίο βαθμό μουδιασμένο και δεν νιώθει το πουλί τίποτα, και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με νέκρωση, οπότε το ζώο νιώθει σχεδόν τα πάντα, θα μπορούσαμε να πούμε. Να τονίσω πως πολλές εγχειρήσεις ζώων αυτού του τύπου δεν γίνονται με αναισθησία, πράγμα που σημαίνει ότι το ζώο δεν πονάει, γιατί άμα υπήρχε πόνος, οι εγχειρήσεις τέτοιου τύπου θα γινόταν με αναισθησία. Γιατί ξέρω ότι κάποιοι θα απορρίσετε και θα ρωτήσετε στα σχόλια γιατί το περιστέρι δεν έχει έρθει σε επαφή με κάποιο αναισθητικό. Να τονίσω αυτό, ότι αυτές οι εγχειρήσεις δεν είναι απαραίτητο να χορηγηθεί αναισθητικό. Άμα δείτε βίντεο, υπάρχουν πολλά βίντεο με αυτή τη μόλυνση με το οποίο όπου τα ζώα απλώς έρχονται σε επαφή με μια λεπίδα, μια μικρή τομή γίνεται, βγαίνει το πίον και το ζωάκι είναι μια χαρά. Είναι σαν τα μπιμπίκια ας πούμε που έχουν μέσα πίον. Μόνο από αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μπιμπίκι. Οπότε αυτό ήθελα να τονίσω για όσους έχουν απορία γιατί το περιστέρι είναι ξύπνιο και δεν έχει υποστεί νάρκωση. Όλες οι εγχειρήσεις τέτοιου τύπου γίνονται με τα ζώα να είναι normal, ζωντανά και ξύπνια.
δεν πονάνε, δεν καταλαβαίνουν κάτι, εξάλλου είναι για το καλό τους πάντα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε κάνοντας ένα μικρό και ελαφρύ κόψιμο. Το στρέφω προς τα εδώ, γιατί εγώ είμαι ακριβώς από την κάμερα και αυτό έχει πολύ πίεση και έτσι και πεταχτεί στη μούρη μου, δεν έχω καμία όρεξη. Μια μικρή τομή, ένα μικρό κόψιμο. Και ευτυχώς δεν την άχτηκε. Το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να πιέσουμε για να βγει το μείγμα. Το υγρό μέρος βγήκε, το περισσότερο, όπως βλέπω. Και αυτό που βλέπετε στην ουσία είναι μείγμα αίματος, πίον και γενικότερα νεκρή ύλη. Δεν υπάρχει ζωντανή ύλη στο βίντεο αυτό. Στο περιστέρι μέσα εδώ κάνουμε, ανοίγουμε περισσότερο. Και απλώς πιέζω. Είναι λίγο στερεό, στη βάση του εννοείται. Έγινε η τομή πιο μεγάλη, γιατί μέσα τελικά υπάρχει και στερεό υλικό, το οποίο θα απομακρυνθεί εδώ και τώρα. Και τελειώσαμε. Η εγχείρηση ήταν επιτυχής. Πήγα στο μπάνιο, βλέπετε είναι βρεγμένο, να το ξεπλύνω από τα αίματα γιατί υπήρχε μοραγία εννοείται. Δεν κινηματογραφήθηκε όλο αυτό γιατί ήταν περιττόρο βέβαια. Απλώς περίμενα λίγο να σταματήσει η μοραγία. Αλλά τα πουλιά έχουν πολύ γερό αντιπυκτικό στο αίμα τους. Μετά από μερικά λεπτά κιόλας σταμάτησε. Εδώ έχει χορηγηθεί τώρα χαρτί για να πάψει η αιμορραγία όσοι έχει απομείνει. Αποστηρωμένο με, όπως είπα πριν, ινόπνευμα έχω. Πολύ καλό και αυτό, δεν είναι ανάγκη. Και ακούστε το καλύτερο, με το που το ξέμπλεξα από το περιτύλιγμά του, το ζελοτέιπ του τέλος πάντων, πέταξε. Και αρκετά καλή πτήση μπορώ να πω για πουλί που έχει να πετάξει αρκετό καιρό. Ναι, δεν κινηματογραφήθηκε ούτε αυτό γιατί ήταν λίγο πριν ανοίξω την κάμερα και απλώς μου φύγε από τα χέρια και όντως πέταξε μέσα στο σπίτι. Πράγμα που σημαίνει ότι αφού πέταξε αμέσως μετά την εγχείρηση, σε λίγες μέρες κιόλας, μέσα στον περιστερόνα που θα απελευθερωθεί για να ζήσει μια πιο υγιή και σίγουρη ζωή, θα αρχίσει να πετάει κανονικότατα. Θα αναπληρώσει και το βάρος του, θα αρχίσει να ασκεί τους μύρες του πάλι. Και ναι, μια ακόμα διάσωση περιστεριού ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Εννοείται θα υπάρχουν νέα από το περιστέρι όταν βελτιωθεί και αυτό λογικά θα γίνει μέσα εβδομάδα, αφού ήδη πετάει. Το μόνο που μένει είναι να κλείσει και πληγή. Θα δούμε και άμα υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει μόλυνση, γιατί αυτές οι μολύνσεις μερικές φορές επιστρέφουν, αλλά στο μπάνιο το ξέρει όσο καλύτερα μπορούσα, που είχα λεπτομέρεια και έβλεπα. Θα φανεί αυτό βέβαια στο μέλλον. Και αυτό ήταν το βίντεο φίλοι μου, η πρώτη κινηματογραφημένη διάσωση από την αρχή ας πούμε και ας μην ήμουν προετοιμασμένος μέχρι και το τέλος. Το περιστέρι σίγουρα θα τα πάει πολύ καλά αφού πέταξε. Ελευθερώθηκαν τα νεύρα και οι μυς που είχε κλείσει ο όγκος του. Και το περιστέρι θα ζήσει μια καλύτερη ζωή, θα υπάρχουν νέα του πολύ σύντομα και τα λέμε στην επόμενη διάσωση.